Εμείς, Ανέστη, θα ξεκινήσουμε από τη νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης. Ναι. Με ένα poll, το τελευταίο poll που έκανε το Reuters, η έρευνα του Reuters, για το πώς θα κινηθούν, για το πώς θα κινηθεί από εδώ και στο εξής η νομισματική πολιτική στην Ευρωζώνη. Ναι, γιατί την άλλη εβδομάδα σε διακόπτω τέτοια μέρα θα μιλάμε για την συνεδρίαση. Έτσι πέρασε ο καιρός, έφτασε η 6η Ιουνίου, που θα περιμένουμε Έρχεται τη συνεδρίαση, που είναι καθοριστική βέβαια. Πολύ κρίσιμη συνεδρίαση. Οι 82 οικονομολόγοι του Πολ του Reuters, ναι, θεωρούν περισσότερο αποδεδομένη τη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου. Ωστόσο, οι 55 από τους 82 θεωρούν ότι θα υπάρξουν δύο ακόμα μειώσεις των επιτοκίων μέχρι το τέλος του 2024, μία το Σεπτέμβριο και μία το Δεκέμβριο. Παρά το γεγονός ότι έχουμε δει τον τελευταίο καιρό τις προσδοκίες των αγορών να περιορίζονται σε δύο συνολικά μειώσεις των επιτοκίων από την ΕΚΟΤΟΥ για φέτος. Ναι. Άρα μιλάμε για τρεις δηλαδή μειώσεις, πιστεύουν οι περισσότεροι, ναι, έτσι. Αυτή η δημοσκόπηση του Reuters εξακολουθεί να βλέπει τρεις μειώσεις των επιτοκίων. Okay. Και βέβαια, Ανέστη, να πούμε ότι όλη αυτή την εβδομάδα είχαμε συνεχείς δηλώσεις κορυφαίων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και είδαμε ότι όλοι, είτε πρόκειται για γεράκια είτε για περιστέρια, συμφωνούν ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε την πρώτη μείωση των επιτοκίων μετά από δύο περίπου χρόνια σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής. Σε αυτό συμφωνούν όλοι. Όμως, επίσης, συμφωνούν επίσης όλοι, με εξαίρεση κάποια περιστέρια, ότι από εδώ και στο εξής, δηλαδή μετά από τη μείωση του Ιουνίου, όλα είναι αβέβαια. Κανείς δεν δεσμεύεται για τίποτα. Δηλαδή, αν στραβώσει ο πληθωρισμός, πάλι θα πάμε σε μια τέτοια περίοδο, σε ένα τούνελ ουσιαστικά που παράτασης και αναμονής. Έτσι δεν σημαίνει ότι πλέον πατάμε το κουμπί και μπαίνουμε σε ένα περιβάλλον συνεχούς μειώσεις του επιτοκίου του ευρώ. Αυτό ακριβώς έχουν πει αρκετοί αξιωματούχοι της ΕΚΟΤΟΥ, ότι δεν μπαίνουμε στον αυτόματο πιλότο. Ωραία. Και ότι η πρώτη μείωση των επιτοκίων δεν θα σημάνει την αρχή μιας σειράς μειώσεων. Όλοι συστήνουν ότι η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής θα πρέπει να γίνει με αργό και σταδιακό τρόπο. Και μάλιστα ο Φίλιπ Λέιν, ο επικεφαλής οικονομολόγος της Κεντρικής Τράπεζας, είχε πει πριν από μερικές μέρες ότι η νομισματική πολιτική θα πρέπει να παραμείνει περιοριστική μέχρι το τέλος του 2024, που σημαίνει ότι οι όποιες μειώσεις των επιτοκίων θα είναι μικρές και λίγες. Μόνο ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας, ο Βιλερουά Ντεγκαλό, ο οποίος είναι περιστέρη, ναι, αντέδρασε απέναντι στο γεγονός ότι οι περισσότεροι συναδελφοί του είναι αντίθετοι στην ιδέα διαδοχικών μειώσεων των επιτοκίων, δηλαδή στο να γίνει και δεύτερη μείωση των επιτοκίων τον Ιούλιο, γιατί είπε χαρακτηριστικά ότι εφόσον πηγαίνουμε σε κάθε συνεδρία ξεχωριστά με βάση τα στοιχεία, γιατί να μην είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Και είχε πει μάλιστα ότι υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Απλά δεν ξέρουμε το χρονοδιάγραμμα και δεν ξέρουμε και το μέγεθος, ναι, των μειώσεων. Βέβαια, όπως λένε οι αναλυτές, η αβεβαιότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι μεγαλύτερη ακόμη και από το βαθμό αβεβαιότητας που είχαμε στη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Και αυτό είναι λίγο περίεργο, Ανέστη, ναι, τόσο μεγάλη αβεβαιότητα. Βέβαια, ξέρουμε το γεωπολιτικό περιβάλλον, αλλά υπάρχει ένας σημαντικός λόγος, όπως λένε οι αναλυτές. Είναι η νομισματική πολιτική στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, που δεν θα κάνει, μάλλον όπως δείχνουν τα πράγματα και όπως δείχνει η κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας, κίνηση για φέτος, διότι η αμερικανική οικονομία ντοπάρεται συνεχώς από το αυξημένο δημοσιονομικό έλλειμμα, από τις συνεχιζόμενες δημοσιονομικές δαπάνες της Αμερικής. Σωστά. Οπότε αυτό θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές, δεν πρόκειται να αλλάξει. Οπότε θα κρατήσει ισχυρό το δολάριο, και αυτό που φοβούνται οι νομισματικές αρχές της Ευρωζώνης είναι μια πιθανή αλλαγή στις ροές κεφαλαίου. Εάν το δολάριο παραμείνει ισχυρό και ανέβουν οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, τότε μπορεί να δούμε
επενδυτές να παίρνουν τα κεφαλαιά τους από την Ευρωπαϊκή Αγορά Κρατικών Ομολόγων και να τα πηγαίνουν στην Αμερικανική Αγορά Κρατικών Ομολόγων με υψηλότερες αποδόσεις. Οπότε αυτό θα δημιουργούσε εκροές κεφαλαίων από την Ευρωζώνη. Το τελευταίο πράγμα που θα χρειαζόταν η Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που είναι. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, όπως είπες, είναι κομβική η συνεδρίαση ερχόμενης εβδομάδας. Από τον Ιούλιο του 2022, θυμίζω ότι έχουμε μπει σε ένα περιβάλλον ανόδου του επιτοκίου του ευρώ, όπου έσφιξε για τα καλά τις συνθήκες, αλλά και την ανοχή και την αντοχή και Ευρωπαίων οικοκυριών και Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, Έφη. Αυτό ακριβώς. Έχουν γονατίσει και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Και είχαμε χθες και τα στοιχεία για το πληθωρισμό στη Γερμανία, ο οποίος τσίμπησε ξανά, Ανέστη, το Μάιο. Πήγε στο 2,8 από το 2,4 του Απριλίου, τη στιγμή που οι αναλυτές περίμεναν ότι θα ήταν λίγο χαμηλότερα, στο 2,7. Ναι. Και αυτό θα μπορούσε να δώσει μια πρόγευση για τα στοιχεία για το σύνολο της Ευρωζώνης που έχουμε αύριο. Και οι αναλυτές κάνουν λόγο ότι και αυτά τα στοιχεία μπορεί να είναι λίγο τσιμπημένα. Δηλαδή από το 2,4 του Απριλίου περιμένουν ότι θα παρουσιάσει μια μικρή άνοδο στο 2,5. Mm-hmm. Και έχουν δίκιο όλοι αυτοί που λένε ότι το τελευταίο στάδιο αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού θα είναι και το πιο δύσκολο. Γιατί ο πληθωρισμός του κλάδου παροχής υπηρεσιών επιμένει υψηλός και αυτό τροφοδοτείται και από το κόστος εργασίας, ο πληθωρισμός του κλάδου παροχής υπηρεσιών. Σωστά. Πάμε τώρα για τα πρόστιμα που βάζουν σε τράπεζες, θα βάλουν σε τράπεζες ή έχουν βάλει, έχει βάλει η ECB ή η ΕΦΗ. Ναι, αυτό είναι μια άνευ προηγουμένου κίνηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που θέλει να επιβάλλει πρόστιμα στις τράπεζες που δεν έχουν να ανταποκριθεί στα μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που αφορούν την κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι με βάση ένα δημοσίευμα χθεσινό του Bloomberg, το οποίο επικαλείται πηγές. Έχει βάλει στο μάτι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 4 τράπεζες οι οποίες δεν τήρησαν τις προθεσμίες που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην παρουσίαση μιας έκθεσης, στην παρουσίαση έκθεσης με την αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων. Ναι. Τα πρόστιμα αυτά έχουν περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα, δηλαδή μια τράπεζα με έσοδα 10 δισεκατομμυρίων ευρώ θα πληρώσει ενδεχομένως ένα πρόστιμο της τάξης των 1,4 εκατομμυρίων ευρώ ημερησίως, για τις μέρες δηλαδή που έχει χάσει την προθεσμία της ΕΚΟΥΤΟΥ. Όμως, επειδή όπως είπα είναι συμβολικό, μπορεί να είναι ακόμα και πιο χαμηλό, μπορεί και να απαλληφθούν εντελώς τα πρόστιμα. Δηλαδή να μείνει μόνο σε μορφή σύστασης. Αυτό τώρα που ζητά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τις τράπεζες Ευρωζώνης είναι να προετοιμαστούν για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην αποτίμηση του ενεργητικού τους ή να προετοιμαστούν σε ενδεχόμενο που κάποιοι πελάτες τους οι οποίοι έχουν υψηλό αποτύπωμα σε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα να σταματήσουν ξαφνικά τις δραστηριότητές τους ή να τις κλείσουν. Οι κανόνες που υπάρχουν στην Ευρωζώνη, ήδη ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει βάλει τον παράγοντα κλιματική αλλαγή στη λογική της. Δηλαδή, θα πρέπει ειδικά λαμβάνει τον παράγοντα κλιματική αλλαγή στις επανεπενδύσεις των εταιρικών ομολόγων. Αγοράζει, δηλαδή προσπαθεί να αγοράζει ομόλογα από εκδότες οι οποίοι έχουν υψηλές κλιματικές επιδόσεις. Ναι. Οι κανόνες λοιπόν που ισχύουν στην Ευρωζώνη για τους κλιματικούς κινδύνους, τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, είναι πιο αυστηροί σε σχέση με το πλαίσιο που ακολουθεί η Federal Reserve για τις αμερικανικές τράπεζες. Και υπό αυτές τις συνθήκες κάποιες τράπεζες Ευρωζώνης διαμαρτύρονται ότι θα μπορούσε αυτό να τους προκαλέσει ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι των αμερικανικών τραπεζών.